Υπάρχει όμως μεγάλη ανησυχία για αυτή την πολύ έντονη συμμαχία Ισλαμιστών και εθνικιστών. Δεύτερον, να πούμε κάτι άλλο που έχει επίσης σχέση με την Τουρκία αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Η Φιλανδία γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αποκτά νέα 1000 χιλιόμετρα σύνορα με την Ρωσία. Η Ρωσία παθαίνει αυτό που υποτίθεται ότι ήθελε να αποφύγει με τον πόλεμο, δηλαδή να έχει ακόμα πιο κοντά της το ΝΑΤΟ. Όμως τι έχει αυτό να κάνει με την Τουρκία? Σύμφωνα με αναλυτές, η Τουρκία έχει απώλεια της στρατηγικής της σημασίας πια. Πρώτον, από την Αλεξανδρούπολη έχει χάσει τη μεγάλη στρατηγική σημασία που είχαν τα στενά εξαιτίας της Αλεξανδρούπολης πια, η οποία μπορεί να μεταφέρει στρατεύματα του ΝΑΤΟ προς τα βόρεια χωρίς να περνάνε από τα στενά. Και δεύτερον, μπαίνει μια χώρα μεγάλη πια στο ΝΑΤΟ, η Φιλανδία, πάρα πολύ κοντά σε άμεση επαφή με τη Ρωσία. Και καλά, τι μεγάλη τώρα, μεγάλη έκταση είναι, πληθυσμό χάλια είναι. Τι σε μεγάλη έκταση δεν έχει σημασία, ναι. Έχει στρατηγική σημασία. Ναι, εντάξει, δίπλα, έτσι, είναι δίπλα. Γεωπολιτικά, ναι. Γεωπολιτικά. Λοιπόν, αυτό όπως λένε εδώ έχει ως συνέπεια η Τουρκία να χάνει πια την μεγάλη, πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία γεωπολιτική που είχε για τον ΝΑΤΟ.